53 χρόνια, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνονται σήμερα από τη θυσία του ήρωα της ΟΚΑ Κυριάκου Μάτση. Σαν φυλακισμένα μνήματα τελέστηκε Τρισάγιος στη μνήμη του. Τιμές στον τομεάρχη Κερίνιας της ΕΟΚΑ πέδωσε πολιτεία, εκκλησία, συγγενείς και εκτιμητές της θυσίας του αγωνιστή Κυριάκου Μάτση. Ανήμερα της επετείου της ηρωικής μάχης που έδωσε ενάντια στον Άγγλο κατακτητή, τελέστηκε Τρισάγιος στον τάφο του στα φυλακισμένα μνήματα από τον αρχιμανδρίτη Βενέδικτο Ιωάννου. Στις 19 Νοεμβρίου 1958, και ενώ βρισκόταν στο κρυσφύγετό του στο Δίκομο, προδομένος ο Κυριάκος Μάτσης βρέθηκε μαζί με τους συντρόφους του περικυκλωμένος από Άγγλους στρατιώτες. Αφού έδιωξε τους συντρόφους του και έκαψε τα έγγραφα της οργάνωσης, φώναξε σαν σύγχρονος Λεωνίδας πως δεν σκόπευε να παραδοθεί. Οι κατακτητές απάντησαν με χειροβομβίδες, διαμελίζοντας το σώμα του ήρωα. Για τη θυσία του μίλησε ο πρόεδρος του σωματείου, Κυριάκος Μάτσης Δικόμου, Λάμπρος Λάμπρου. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Η ζωή του, όσοι πρόλαβε να ζήσει, έδειχνε άνθρωπο σπάνιο, μοναδικό. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και ψάλιο εθνικός ύμνος. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετρα η πηγή. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη.